Δεν θέλω τη συγγνώμη σου. Την εμπιστοσύνη σου θέλω. Υπόσχομαι να μην ξαναμφισβητήσω ποτέ τα λόγια σου. Και τις πράξεις μου. Το ένστικτο της μάνας είναι πολύ δυνατό. Κι εγώ το ξέρω ότι το παιδί μου ζει. Κλέρι μου, με έχουν ζώσει τα φίδια. Θα το αντιμετωπίσουμε. Έχει μου εμπιστοσύνη. Πιστεύεις πως δεν έχω καταλάβει τίποτα για το παρελθόν σου? Τι εννοείς? Γιατί άραγε όλα να περιστρέφονται γύρω από το διαμάντι αμοιρά? Φίλιππε, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Σήκω και πήγαινε τώρα στον Αμοιρά και ζήτησε του να σου εξηγήσει τους λόγους του. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, σου είπα θα πάω αύριο. Όχι, Άρη. Τώρα θα πας. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να τα μαθαίνει κανείς. Ούτε ο άνθρωπός μας. Εσύ καταλαβαίνεις πριν ακόμα σου εξηγήσει κανείς. Πες μου λοιπόν, πες μου, τι κατάλαβες? Ότι δεν θα την κάνεις. Ότι την επερώτηση θα τη φάει το μαύρο σκοτάδι. Τελικά καλά έκανα και σου τηλεφώνησα. Για λέγε, τι έχουμε? Αυτό. Αν τη συμβεί κάτι, λέει, να το δώσω σε μια δικηγόρο. Στη Ρεγκίνα Καμπά, ε? Ναι, που το ξέρεις. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Μην το ξαναπείς. Τόσα χρόνια στο Ίδρυμα, παρέα, μας έχει ενώσει η κόλαση στράτο. Ξεχνιέται αυτό? Όχι ρε φίλε, δεν ξεχνιέται. Με τίποτα. Μου σου πω. Πάρε και αυτά εδώ. Τι είναι αυτό? Τίποτα, έτσι για μια μπύρα από μένα. Αυτό είναι για ένα φορτηγό μπύρες. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω. Ξέρω ότι δεν θα σου λείψουν. Έτσι είναι. Γεια και χαρά. Γεια σου μεγάλε, κι αν με ξαναχρειαστείς, στη διάθεσή σου. Έγινε. Αυτό το χαρτί, κάποια στιγμή μπορεί να σώσει και τη δική μου τη ζωή. Είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Σκεφτόμουν όλη τη νύχτα. Σε παρακαλώ, κάντο. Μην ακούς τον Αμοιρά. Κάνε την επερώτηση στη Βουλή. Κλέρι, σου εξήγησα. Ο Αμοιράς έχει σοβαρούς λόγους. Κι εγώ έχω σοβαρούς λόγους. Την ηρεμία της ψυχής μου. Αν δεν μπόρεσα να γλιτώσω την Έλσα από τον πόνο, τουλάχιστον ας της δώσω αυτή την ανακούφιση. Να ξέρει τι απέγινε το νεκρό της παιδί. Τόσο παράλογο είναι αυτό? Όχι, όχι, δεν είναι παράλογο. Αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να παραβλέψω τους λόγους του Αμοιρά. Θέλεις κάτι πιο ισχυρό? Να σου το δώσω.
Λοιπόν, για μια φορά, πες όχι στον Αμυρά. Δώσ' του να καταλάβει ότι δεν είσαι του χεριού του. Θεέ μου, γιατί μου βάζεις τέτοιο δίλημα. Εκείνος σκέφτεται στο κάτω-κάτω το παιδί του. Εμείς τι? Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι την Έλσα, που την αγαπάω πάρα πολύ και ας μην είναι αίμα μου. Εσύ δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Τίποτα. Κανέναν. Γιατί γίνεσαι σκληρή? Να σε ρωτήσω κάτι, Άρη. Σ' ακούω. Πόση εξάρτηση έχεις από τον Αμυρά? Καμία. Καμία. Υπηρετώ την κοινή λογική. Την κοινή λογική ή τη δική του λογική? Σε παρακαλώ, αν σκύψεις το κεφάλι στα μικρά, στα μεγάλα, θα σε βάλει να γονατίσεις. Όρθωσε τα ανάστημά σου. Όχι για μένα, ούτε για την Έλσα. Για τη δική σου αξιοπρέπεια. Σε παρακαλώ. Θα το κάνω. Μου το υπόσχεσαι. Νωρίς ξύπνησε σήμερα. Ρωτάς αν κοιμήθηκα και καθόλου. Άλλωστε δεν ήθελα να μεθούν τα παιδιά να κοιμάμαι στον καναπέ. Μόλις κατεβάσει τα παιδιά για το σχολικό, ανέβα μετά πάλι να κουβεντιάσουμε. Αν έχεις χρόνο, δηλαδή. Και να μην είχα δώρα μου, θα τον έβρισκα. Πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή συμπεριφοράς. Ναι, και δεν είναι η μόνη. Ελάτε, παιδιά, τελειώσατε. Καλημέρα, μαμά. Μπράβο, και παιδάκια μου. Είναι έτοιμα για το σχολείο. Μπαμπά, πες τι και εγώ θα μένεις για πάντα μαζί μας, γιατί δεν με πιστεύει. Δεν σε πιστεύει γιατί δεν της το έχουμε πει ακόμα. Το ξεχάσαμε. Είδες, γιαγιά, που σου λέγα ότι ο μπαμπάς πάντα θα μένει εδώ, εσύ δεν άκουγες. Τώρα το ποτέ και το πάντα είναι μεγάλες κουβέντες. Α, θα μας πηγαίνει και στο σχολικό κάθε μέρα. Και το κάθε μέρα είναι μεγάλη κουβέντα. Μαμά. Έλα, φίλη μου. Ευχαριστώ, παιδί μου. Δώσε μου τζάνε σου. Παιδί μου, τι κουβαλάς εδώ μέσα και είναι τόσο βαριά? Τα βιβλία μου. Άντε μου, πάμε. Άντε, παιδάκια μου. Γεια σου. Στο καλό μάθημα. Να προσέχετε. Μάθημα. Να προσέχετε. Γεια. Στο καλό. Τι κάνεις τώρα, μου λες? Τι κάνω? Εκπαιδεύω τα παιδιά. Να καταλάβουν ότι τίποτα στη ζωή δεν μπορεί να είναι σταθερό και αμετάβλητο. Ειδικά όταν έχουν ένα πατέρα σαν τον Αντώνη. Δεν με βοηθάς καθόλου, μαμά. Έχω τα προβλήματά μου. Θα έχω τώρα και σένα. Ωραία. Αφού δεν σε βοηθάω, φεύγω. Πηγαίνω με τον Σοκράτη. Βόλτα στη θάλασσα. Δεν θα σε δω δηλαδή το μεσημέρι? Κοίταξε, καταρχήν, για να φτάσουμε στη θάλασσα θέλουμε 3,5 ώρες. Πού θα πάτε? Στην Πάτρα? Όχι, στο Σούνιο. Αλλά ο Σοκράτης πάει με 20 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και τι ώρα θα έρθεις? Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κοίταξε, όσο πιο λίγο μένω εδώ, όσο πιο λίγο βλέπω τον ακατανόμαστο, τόσο καλύτερα. Δεν μπορώ, αγάπη μου, δεν τον αντέχω. Μαμά! Μαμούνια! Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν μιλάω. Ό,τι αποφασίσεις εσύ. Μην πεις μετά ότι ξέρεις, εγώ σε πειράσα, ότι εγώ δεν τον ήθελα, που δεν τον θέλω δηλαδή. Αλλά λέμε τώρα. Να μην μιλάω για να μην δίνω και λαβές. Λοιπόν, ό,τι αποφασίσεις εσύ, αγάπη. Γεια σου. Κορίνα. Κορίνα. Τι θες, ρε μπαμπά, γιατί φωνάζεις έτσι? Κλείς το παιδάκι μου, είμαι για διάθετος. Μπορώ ακόμα τέτοια ένταση. Συνοηθούμε σαν άνθρωποι. Μα.
να με τρελάνει. Ορίστε, το έκλεισα. Τι θέλεις? Συγγνώμη, δεν έχουμε άλλα CD στο σπίτι. Και ακούσει 24 ώρες το 24ωρο αυτό. Φυσάει φωριάς, μας έχει πέσει τα νεύρα, φωριάς εδώ μέσα. Πορώνομαι. Τι κάνεις? Ταυτίζομαι, ρε μπαμπά, πώς το λένε, με εκφράζει. Τι σε εκφράζει, παιδάκι, που φωριάς που φυσάει? Είδες κανένα σπασμένο τζάμι μέσα στο σπίτι? Ένα έχει σπάσει και το έφτιαξε μετά την μετακόμιση. Δεν μπορείς να καταλάβεις, άστο. Εντάξει. Πες ότι είναι έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορείς να με βοηθήσεις εσύ, να μου δώσεις μια εξήγηση. Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτά. Ή τα καταλαβαίνεις ή δεν τα καταλαβαίνεις, εντάξει. Δεν τα καταλαβαίνω. Το παραδέχομαι. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ενώ μεγαλώνεις μαζί μου, να είσαι φτιστή μάνα σου. Είμαι το πρώτο παιδί. Όλα τα πρωτότοκα μοιάζουν στη μητέρα, γι' αυτό. Γιατί δεν μου τα έλεγες νωρίτερα να κάνω κατευθείαν το δεύτερο? Έλα μωρέ, κρυάδες. Κρυάδες. Ωραία, εμείς λέμε κρυάδες. Για πες μου. Κάτι έχεις εσύ τώρα. Κάτι έχεις. Σήμερα, μπαμπά, κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει εμένα. Ένας βλάσης καλπακλής όλα τα μπορεί. Καλά, τραγούδα. Όχι, όχι. Ματώνησα έλεος. Την πρώτα. Έλεος, όχι άλλος μοριάς σε αυτό το σπίτι, πες. Ναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, την έψαχνα κι εγώ χθες το βράδυ, αλλά δεν μπορούσα να τη βρω. Έγινε τίποτα? Τι? Είχε δίκη και δεν φάνηκε. Σοβαρή δίκη. Μη με τρελαίνεις. Πηγαίνω αμέσως στο σπίτι της. Δεν απαντάει. Μπορεί να έχει βλάβει το τηλέφωνο. Κλείσε, κλείσε τώρα, κλείσε. Κλείσε να σκεφτώ τι θα κάνω και... Θα σε πάρω, ναι. Μόλις τη βρω θα σε πάρω. Έλα, γεια. Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Περιμένετε, σας παρακαλώ μια στιγμή. Ρεγκίνα! Ρεγκίνα! Χριστέ μου! Χριστέ μου! Ρεγκίνα! Ρεγκίνα, μίλα μου, αγάπη μου! Ρεγκίνα μου! Μωρό μου, μίλα μου. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει όπως πριν. Το γυαλί δεν ράγισε απλά, Αντώνη. Έγινε 1000 κομμάτια. Μα γιατί δεν κάνουμε μια προσπάθεια για χατήρι των παιδιών? Μα για το χατήρι των παιδιών καθόμαστε τώρα και μιλάμε, Αντώνη. Διαφορετικά δεν θα σε έβλεπα στα μάτια μου. Τόσο πολύ με μισείς? Αχ, Αντώνη. Μακάρι να σε μισούσα. Αυτό θα σήμαινε ότι κάτι υπάρχει ζωντανό μέσα μου για σένα. Αλλά δεν αισθάνομαι τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Και πού καταλήγουμε? Καλή ερώτηση. Να είχα και την απάντηση. Δώρα, εμείς είμαστε ενήλικες. Τις επιλογές μας τις κάνουμε και τις πληρώνουμε. Τα παιδιά όμως είναι παιδιά. Δεν χρωστάνε τίποτα. Δεν μπορούμε να παίξουμε με την ψυχούλα τους. Δεν πάει να βρεις κανένα καθρέφτη να τα πεις αυτά, Αντώνη. Ένια σου, και το έχω κάνει πολλές φορές. Τα έχω πει στον εαυτό μου. Πολλές φορές. Άπειρες. Λοιπόν. Μία λύση μπορώ να σκεφτώ. Τι λύση? Έχεις δίκιο για τα παιδιά. Σε χρειάζονται. Στη ζωή τους. Στην καθημερινότητά τους. Οπότε... ξέρω... για το καλό τους και μόνο,
Τι. Μπορείς να έρχεσαι. Κάθε βράδυ. Να κοιμάσαι εδώ. Α, δηλαδή, αντί να πληρώνω ξενοδοχείο, να έρχομαι εδώ, ε? Στον καναπέ. Εκτός αν προτιμάς το σκαμνάκι του μπάνιου. Τι θες να σου κάνω, Αντώνη? Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε και στο ίδιο κρεβάτι. Και είναι ζωή αυτή. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Όχι για μας. Όχι πια. Μου έκοψες τη χολή. Σχεδόν δεν ανάσαινες. Νόμισα πως πέθανες. Τι ώρα είναι? 11. Έχασα τη δίκη. Τι έπαθα πως κοιμήθηκα έτσι? Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Θυμάσαι τι έγινε χθες το βράδυ? Φυσικά. Είχαμε πάει με τον Φίλιππο σε ένα εστιατόριο για να γιορτάσουμε το διαζευκτήριο και την επίσημη πρόταση γάμου που μου έκανε. Σου έκανε και επίσημη πρόταση γάμου? Ναι. Φαντάζομαι ήπιατε και κάτι παραπάνω για να το γιορτάσετε. Όχι. Λίγη σαμπάνια μόνο και... μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Να πάρεις τον Φίλιππο τώρα αμέσως. Εκείνος θα θυμάται, δεν μπορεί. Πάρ' τον, ναι. Εγώ πάω να διώξω τον κλειδαράκι τον στη φύλακα και έρχομαι αμέσως. Έφερες στη φύλακα? Αλλιώς πώς θα έρχονταν ο κλειδαράς? Πάω. Έχασα τη μισή μου ζωή. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Καλημέρα. Κύριε Καρφακλή. Μόνος? Ναι. Ωραία, γιατί σπασίγγλες ο άλλος, πρόσφασε τα νεύρα. Τι έγινε, τι θέλετε? Κοιτάξτε, παιδί μου, εδώ δεν ήρθα σαν πελάτης, ήρθα σαν πατέρας. Βέβαια, κάθε φορά αυτό λέω. Αλλά σαν πελάτης δεν το ευχόμουν ποτέ να έρθω εδώ, σε αυτό το χώρο. Σας ακούω. Ωραία. Θα με συντούμως, γιατί σε θεωρώ έξιμο παιδί. Το πιάσει με την πρώτη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Η Κορίνα είναι ερωτευμένη μαζί σου. Το ξέρεις, έτσι? Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Εσύ είσαι ερωτευμένος μαζί της? Ορίστε. Μα ρωτάω. Εσύ είσαι ερωτευμένος μαζί της? Κοιτάξτε. Όχι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ή είσαι ή δεν είσαι. Τι είπατε? Αυτό που άκουσες είπα, διότι εγώ πια δεν μπορώ να ακούω το βοριά που σπάει τα τζάμια. Ποιο βοριά? Ο βοριάς που ταρνά και παγώνει. Ξέρω κι εγώ ποιο βοριά. Κορίνα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνεις. Είναι κόρη μου, τη συμπονώ. Βέβαια η αντίδρασή μου έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετική, αλλά τέλος πάντων τώρα. Γι' αυτό σου λέω, εσύ είσαι ερωτευμένος μαζί της. Κύριε Καλπακλή, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνονται, πώς δεν γίνονται, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Γίνονται, θα πάρεις, της μιλάς εκεί όμορφα, ωραία, ερωτικά, ρομαντικά, μέχρι να σε ξεπεράσει. Πλατωνικά όμως, ε. Μην περάσουμε τα όρια, γιατί θα γριέψω. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Θα της μιλήσεις για τον ουρανό, τα άστρα, το φεγγάρι, τον πλανήτη Άρη, ξέρω κι εγώ. Και αν με ερωτευτεί περισσότερο? Πώς σε ερωτευτεί, αυτό τις λες βλακίες. Είναι έξυπνο το παιδί μου. Μην το περνάς έτσι. Έτσι. Εσύ θα το παίζεις ηλίθιος. Κύριε Καλπακλή. Κάντο. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εσένα σε δύσκολη? Τότε εγώ τι να πω. Γι' αυτό σου λέω, τηλεφώνησέ της, να βγείτε καμιά βόλτα. Μην αργήσετε όμως, έτσι. Και έρθετε πάλι ξημερώματα. Και τι θα κάνω? Τι θα κάνω, ξέρω κι εγώ. Ακολουθήστε τα χνάρια του φωριά που σπάει τα τζάμια, τέλος πάντων. Είσαι έξυπνο παιδί, ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Εγώ θα σου λέω τι θα κάνεις. Και θα το εκτιμήσω αυτό πάρα πολύ. Και θα σου το χρωστάω. Του πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, Λάμπη. Ο Βλάσης Καλπακλής πάντα πληρώνει τα χρέη του.
Ναι. Ο κύριος Φίλιππος Αναστασίου. Ναι, ποιος είναι? Κλέρι Μελά, η θεία της Ρεγκίνας. Τι συμβαίνει, έπαθε κάτι η Ρεγκίνα? Εσείς θα μου πείτε. Δεν κατάλαβα. Η Ρεγκίνα έχασε σήμερα μία πάρα πολύ σημαντική δίκη. Γιατί? Γιατί πήρε ο ύπνος. Όχι, δεν είναι αστείο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και? Και δεν θυμάται τίποτε από τη στιγμή που γυρίσατε σπίτι χθες το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω. Ξυπνήσαμε μαζί το πρωί. Πήραμε πρωινό. Ντύθηκε κιόλας. Εγώ έφυγα μετά. Δεν ξέρω τι έγινε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι καλά τώρα, μπορώ να της μιλήσω? Όχι, αδύνατον αυτή τη στιγμή. Θα σας πάρει σε λίγο. Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Μελά. Σας παρακαλώ, μόνο πείτε της ότι με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω να τη δω. Θα της το πω. Καλή σας μέρα και συγγνώμη αν σας ανησύχησα. Τι σου είπε? Τι ξυπνήσατε, πήρατε μαζί πρωινό και μετά άρχισες να ντύνεσαι. Αυτά από πότε είναι? Πάντως όχι από χτες. Ήρθε η γυναίκα και καθάρισε. Άρα είναι σημερινά. Και δεν θυμάσαι τίποτα? Τίποτα. Μήπως όταν έφυγε ο Φίλιππος έπεσες να ξανακοιμηθείς? Δεν θυμάμαι. Τι έπαθα? Άφησα τη δίκη. Καταλαβαίνεις? Άφησα τη δίκη. Τι σκέφτεσαι? Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν σε όλους μας και να είναι απλές συμπτώσεις. Πάρα πολλά. Μα τι είναι αυτά που μου λες τώρα, αφού συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνεις καμία τέτοια κίνηση? Λοιπόν, το ξανασκέφτηκα. Το συζήτησα και με την Κλέρι και είδα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί αυτό το καθεστώς των φυλακών. Και αυτό γιατί σύντομα θα βρεθούν και άλλοι γονείς στη θέση του Στέφανου και της Έλτσας. Κάντο, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Αργότερα. Άφησε να περάσει λίγος καιρός, να ηρεμήσει ο Στέφανος και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Εάν περάσει λίγος καιρός, θα χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Εξάλλου, και στο Στέφανο θα κάνει καλό να μάθει τι απέγινε το παιδί του. Διαμαντή, θα γαλινέψει η ψυχή του. Τι προσπαθείς να μου πεις? Ότι εσύ και η κυρία Μελά ξέρετε καλύτερα από μένα ποιο είναι το καλό του παιδιού μου? Ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο από μένα για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το γεγονός στην ψυχολογική του κατάσταση? Όχι, απλώς η απόσταση καμιά φορά σε κάνει να βλέπεις με διαφορετική οπτική γωνία. Και αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνήσαμε κάτι και απαιτώ να τηρήσεις τη συμφωνία μας. Όχι, το υποσχέθηκα στην Κλέρι. Και τι θα πει αυτό? Τι είναι η Κλέρι? Είπες, ξύπες. Τι θα γίνει, θα σε κάνει νταντά δηλαδή? Δεν είναι τόσο απλό. Είναι. Και αν δεν μπορείς να λύσεις μια τόσο απλή υπόθεση, τότε γιατί εμείς θα πρέπει να σε εμπιστευτούμε ότι θα λύσεις τα προβλήματα της χώρας? Μα δεν νομίζω πως είναι συγκρίσιμα το ένα με το άλλο. Α, δεν νομίζεις? Δεν νομίζεις ότι έχει σημασία ποιος θα παίρνει τις τελικές αποφάσεις σε αυτόν τον τόπο? Εσύ ή η γυναικούλα σου? Διαμαντή, το χοντρένεις πολύ το παιχνίδι και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Το χοντρένω? Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να ξέρεις ότι από αυτή σου την απόφαση εξαρτάται το μέλλον σου. Με εκβιάζεις? Σε δοκιμάζω.
Είναι απαραίτητο να ξέρουμε πόσο ισχυρός και δυναμικός είσαι. Και πρέπει να το ξέρουμε έγκαιρα. Εάν σε αυτή σου την αναμέτρηση με την Κλέρι νικήσει η Κλέρι, γιατί να μην σκεφτούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η τροπή που πήρε η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δίνεις εξετάσεις, Άρη. Όχι μονάχα σε μένα, σε όλους μας. Και κυρίως τον ίδιο τον εαυτό σου. Πας για πρωθυπουργός. Εάν η γυναίκα σου αποφασίζει για σένα, μα τότε τι στο διάολο κάνουμε δηλαδή? Μα δεν είπα αυτό. Γιατί διαστρέφεις τα λόγια μου? Το θέμα είναι απλό. Ακόμα και ένα μικρό παιδί θα το έλυνε. Λύστο λοιπόν. Μη με απογοητεύσεις, σε παρακαλώ. Για λέγε, τι έγινε? Εστάτο, είναι επικίνδυνο να έρχεσαι εδώ μέσα, αν σε πάρει κανένα... Λίγε. Τι να πω δηλαδή. Κάποιος της μίλησε. Δεν ξέρω ποιος, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα πια ξέρει πολλά. Μάλιστα. Υποψιάζεται και σαν να. Φυσικά. Αναγκάστηκα να της πω ότι με πλήρωσες για να την προστατεύω. Τι πήγες για τις είπες, παιδάκι μου? Σε είδε μαζί μου, σε θυμήθηκε δηλαδή τι ήθελες να κάνω. Πες μου, τι ήθελες? Στο είχα πει, δεν έπρεπε να έχεις έρθει εδώ μέσα. Ναι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιος της φύριξε ότι σε είδε με τον γιατρό τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε. Τι παραπάνω θέλεις, ε? Τα βάλε κάτω. Ποιος της μίλησε? Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι όμως αυτό το φαναρτζή. Ο Δέμπης. Αυτός ήταν σίγουρα. Σκηνής των άλλων τις ξέρω. Πάσου, ήταν λάθος σου να της μιλήσεις για τη δική μας σχέση. Ρε παιδί μου, σκέφτηκα. Λοιπόν, να δεις. Δεν πληρώνεις για να σκέφτεσαι, ε? Πληρώνεις για να εκτελείς εντολές. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις τώρα. Θέλω να την ευνηδιάσεις. Πώς? Θα πας, θα της πιάσεις την κουβέντα και κάποια στιγμή θα πετάξεις και το όνομα του Λάμπη. Θα κόψεις αντιδράσεις. Μόλις ψηλιαστείς ότι αυτός της έχει μιλήσει, θάψ' τον. Εντάξει, θα το κάνω, αν και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αδύνατο να μην το ξεκολλήσει από το μυαλό. Στρατό, όπου να είναι σε φτάνει. Σε πλησιάζει και μάλιστα επικίνδυνα. Καλά, άσε να ανησυχώ εγώ γι' αυτό. Εσύ θα κάνεις αυτό που σου έχω πει. Εντάξει, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, μωρό μου, εγώ είμαι. Ήρθες σε θέση να μιλήσει ή να μου δώσει τη θεία σου? Δεν είναι εδώ. Έφυγε. Και είσαι μόνη σου? Καλά, έρχομαι εκεί αμέσως. Έλα, γεια. Χριστέ μου, τέλειο! Σε σένα πιστεύω πιο πολύ από ό,τι πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω. Να το θυμάσαι αυτό. Εσύ θα το θυμάσαι αν μείνω για πολύ καιρό εδώ μέσα. Ε,
Εγώ δεν έχω ζωή χωρίς εσένα. Γρήγορα! Κουράγιο! Κουράγιο, έτσι μου, κόρτσι μου, κουράγιο! Κουράγιο, καλά τα παίρνω, που είμαστε μαζί σου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Πίστεψε με. Tribulations, I overcome it day by day. Feeling good and almost powerful. New me, that's what I'm looking for. Τι έγινε, ακόμα τις κλειστές σου έχεις, α? Θες να σου φτιάξω καφέ? Όχι. Γιατί? Δεν θέλω. Βλέπω ότι ταράχτηκες πολύ από αυτά που σου είπε ο Λάμπης. Ποιος Λάμπης? Ο φίλος ο Φαναρτζής, που νόμιζε ότι είδε το Στράτο. Κανένας Λάμπης δεν ήταν, ότι σου κατέβηλες. Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, κάνε ό,τι νομίζεις. Μεγάλο παιδί είσαι. Πίστευε εσύ, όποιο μαλάκα πάει με τα νερά σου για να σου πουλήσει εκδούλευση. Να δούμε όμως πού θα σε βγάλει αυτό στο τέλος. Να δούμε. Καλώς τον. Ήρθα σου πιο γρήγορα, μπορούσα μετά το τηλεφώνημά σου. Τι συμβαίνει? Πιείς κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να σου πω πόσο πολύ λυπήθηκα για το μωρό. Το ξέρω. Το ξέρω. Στέφανε, κάτι μέσα μου λέει ότι εσύ και η Έλσα θα είστε και πάλι μαζί. Στην άλλη ζωή. Μην παρετήσε τόσο εύκολα. Μην το βάζεις κάτω. Η Έλσα το βάλε πρώτη κάτω, όχι εγώ. Αυτή παρετήθηκε από όλα. Παρετήθηκε από τη ζωή της, από τη σχέση μας, από την αγάπη μας, από μένα. Ήταν μεγάλος ο κλονισμός που υπέστη. Δώσ' της λίγο καιρό και θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Ευσεβής πόθη. Και για μένα και για σένα. Στέφανε, την τάραξε πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να δει το μωρό. Δεν ξέρει καν που βρίσκεται. Μόλις βγάλουμε μια άκρη, θα γαλινέψει λίγο-λίγο, θα δεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Ο Άρης μου υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει μια υπερώτηση στη Βουλή. Θα ανοίξει φάκελους, θα γίνουν έρευνες. Θα μάθουμε. Πιστεύεις ότι έτσι θα βγει άκρη? Πίσω. Γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο? Γιατί ο πατέρας σου αντιδρά. Δεν θέλει να γίνει αυτή η υπερώτηση. Θέλει να κουκουλώσει την υπόθεση. Να κουκουλώσει? Γιατί? Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ισχυρίζεται ότι όσο συντηρείται αυτό το θέμα, τόσο μεγαλώνει ο δικός σου πόνος. Για σένα το κάνει. Για μένα, τι βλακίες είναι αυτές. Ο πατέρας μου ξέρει πολύ καλά πως μόνο έτσι και βρω το παιδί, αν μπορέσω να το κλάψω έτσι όπως πρέπει. Τότε μόνο υπάρχει μία περίπτωση να ερεμήσω. Έστω και λίγο. Του το είπες αυτό? Και δεν φαντάστηκα ότι χρειάζεται να του λέω τα αυτονόητα. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Αδύνατον ο πατέρας μου να αρνείται γι' αυτό το λόγο. Μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ποιοι? Κλέρι, τι ξέρεις? Τίποτα. Άλλωστε δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ο Άρης
ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις του πατέρα σου, θα προχωρήσει το θέμα. Θα γίνει η επερώτηση στη Βουλή. Σήμερα κιόλας. Ναι. Ναι. Γιατί δεν μιλάτε? Με έχετε πάρει 10 φορές από το πρωί τηλέφωνο. Τι θέλετε? Αν θέλετε τον Αντώνη, ξαναπάρτε το βράδυ. Επιτέλους ήρθες. Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην έρθω, δε. Τι μου συμβαίνει? Πώς κοιμήθηκα έτσι? Πώς κοιμήθηκες? Μια χαρά, σαν πουλάκι. Φάγαμε πρωινό και μαζί. Εντάξει, ήσουν λίγο αγχωμένη για τη δίκη, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Γιατί? Δεν θυμάμαι τίποτα. Μέχρι που γυρίσαμε από το εστιατόριο έχω εικόνα. Μετά το χάος. Δεν γίνεται. Κάτι έχω. Έλα τώρα. Μια χαρά είσαι. Εντάξει, σιγά. Βέβαια, αν θες να το ψάξουμε λίγο, μπορούμε. Γιατρό, ναι, εντάξει, δεν χάνουμε τίποτα. Να είμαστε σίγουροι. Κανόνισε ήδη. Τα μαγνητική. Για αύριο. Είδα τα φλιτζάνια, είδα τα πιάτα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί? Έλα, ηρέμησε. Έλα, κόψε. Τώρα είσαι στην αγκαλιά μου. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ετοίμασα δείπνο για δύο. Υπέροχο. Στην εμφάνιση τουλάχιστον. Ένα ποτό πρώτα. Ένα ουσιαστικά θα το πει. Για πες μου λοιπόν. Τι έγινε? Προχώρησε το θέμα της επερώτησης? Εντάξει. Δεν γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Χρειάζεται μια μεθόδευση. Τι είδους μεθόδευση, δηλαδή? Ο συνάδελφος που έχει αναλάβει την επερώτηση στη Βουλή θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθεί με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μετά θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Και μετά με τον Θεό τον ίδιο. Ναι. Και τα έκανε όλα αυτά ο συνάδελφος? Ναι, ρώτησα να μάθω τι έγινε και μου είπαν πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτό το διάστημα είναι εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν, ε? Δεν έκανες τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κλήρη, άκουσε με. Δεν έχει νόημα. Τι δεν έχει νόημα, Άρη? Η υπόσχεση που μου έδωσες? Ο λόγος της ανδρικής σου τιμής? Ηρέμησε. Σε παρακαλώ. Να ηρεμήσω? Τι είμαι να ηρεμήσω, παιδάκι? Που μου τάξανε σοκολάτα και δεν μου τη φέρανε? Να ηρεμήσω που ο άντρας μου με πρόδωσε? Μη διανοηθείς να με ανοίξεις. Άκουσε με. Γιατί δεν μου το είπες? Ποιο?
Γιατί δεν μου το είπες ότι το αντάλλαγμα για την πρωθυπουργία ήταν ο ανδρισμός σου? Κόφτο. Μην το παρατραβάς. Το ήξερες, ε? Στο είχε πει ο Αμοιράς ή στο φύλαγε για έκπληξη? Σταμάτησε τώρα, μη συνεχίζεις. Γιατί δεν είναι η αλήθεια? Δεν είναι η αλήθεια ότι κατ' όνομα θα είσαι πρωθυπουργός και στην ουσία η ορτινάντσα του Αμοιρά? Ε? Η ορτινάντσα του δεν είσαι, Άρη? Ο υπηρέτης του! Σήκωσες χέρι να με χτυπήσεις. Κλέρι, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Φύγε τώρα! Συγχώρεσέ με. Κλέρι! Μακριά μου. Λυπάμαι για την ενόχληση. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Θα πάρω κάποια πράγματα, τα χαρτιά μου και... και να σου δώσω τα κλειδιά. Μόνο αυτά νομίζεις ότι θα πάρεις? Αλήγησε, σε παρακαλώ. Γυρνάς πίσω σε αυτήν. Έτσι. Αλλά και μην το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι. Δεν γυρίζω στη Δώρα. Γυρίζω στα παιδιά μου. Τι ωραία καραμέλα. Αλίκη, εμείς τελειώσαμε. Όπως και αν έρθουν τα πράγματα από εκεί προς. Έχουμε τελειώσει. Το λες τόσο απλά. Μα είναι απλό. Αλίκη, σε παρακαλώ. Τι θέλεις από μένα, τελικά? Θέλω να μου δώσεις πίσω τη ζωή μου. Αυτό θέλω να κάνεις. Μπορείς? Ωραία, ήρθες να πάρεις τα πράγματά σου. Εμένα, μου έφερες πίσω την αξιοπρέπειά μου, ε? Τον εαυτό μου που έχασα. Λυπάμαι πολύ. Δεν το ήθελα. Τώρα όμως το θέλεις. Αφού τα έχασα όλα, αφού με έφερες σε αυτή την κατάσταση, τώρα εσύ θέλεις να γυρίσεις πίσω στη γυναίκα σου. Θέλεις να γυρίσεις σε μια δολοφόνη. Τι είπες? Η γυναίκα σου. Η αθώα γυναικούλα σου. Έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο. Η Δώρα έχει κάνει φόνο.